Οι ικανότητες του εγκεφάλου είναι αυτό που μας απασχολεί σε αυτές τις εκπομπές σε πρακτικό επίπεδο λόγω της έξυπνης παιδείας και εδώ θα θέλαμε να αναλύσουμε το πρόβλημα της υπέρβασης σε αυτό το τομέα. Άρα, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι όταν έχουμε ας πούμε τον μικρό μαθητή ή πιο μεγάλο εντοπίζει μερικά εμπόδια που θεωρεί ότι είναι αδιανόητα να τα προσπεράσει και από τη στιγμή που δημιουργεί αυτό το πλαίσιο στο μυαλό του, το μυαλό του μπλοκάρει, μπορεί να είναι και σχεδόν σαν μια αιμονή, το έχουμε και με τα παιδιά που έχουν αυτιστικές στάσεις και εκεί πέρα αποφασίζει ότι αυτό δεν γίνεται. Τώρα το θέμα του δασκάλου είναι το εξής, πρέπει να καταλάβει ότι αν κάνει μια μετοπική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα θα έχει πάλι ένα μπλοκάρισμα που θα δημιουργήσει μια αποτυχία. Η ιδέα λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε την πλάγια σκέψη για να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές που θα μας επιτρέψουν να δούμε το εμπόδιο και από πίσω και εφόσον το δούμε και από πίσω τότε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε το παράδειγμα, ας πούμε ότι έχετε το κλειδί πάνω στην πόρτα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι το κλειδί είναι από την άλλη πλευρά. Αλλά αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να φανταστείτε. Όλη η ιδέα θα είναι πώς να σπρώξετε το κλειδί για να πέσει από την λανθασμένη πλευρά εφόσον εσείς είσαστε από την άλλη. Και μετά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα απλό για να είναι κατανοητό σε όλους. Φανταστείτε ότι έχετε βάλει ένα φύλλο κάτω από την πόρτα, το κλειδί πέφτει πάνω στο φύλλο, τραβάτε το φύλλο, παίρνετε το κλειδί και ανοίγετε την πόρτα από την άλλη πλευρά. Τώρα θέλω να φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν βλέπατε ότι υπάρχει κλειδί. Πρώτα απ' όλα θα μπαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, αν κάποιος σας πει το κλειδί που ψάχνεις είναι ήδη μέσα στην πόρτα, αλλά είναι από την άλλη πλευρά, αμέσως θα σας οδηγήσει σε μια στρατηγική κάπως διαφορετική. Η πρώτη θα είναι πώς να το πάρω. Η δεύτερη είναι εφόσον πρέπει να το πάρω πρέπει να πέσει. Η τρίτη είναι ότι πέφτει από την λανθασμένη πλευρά, άρα πώς μπορώ να το ξαναφέρω πίσω. Το ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία είναι αν το κλειδί περνάει κάτω από την πόρτα όταν είναι επίπεδο το πλαίσιο. Δεν είναι υποχρεωτικά σωστό, μπορεί όντως το κλειδί να πέσει και μετά ό,τι και να κάνετε το κλειδί να μην περνάει. Αλλά τότε δεν έχει νόημα. Έχει λοιπόν σημασία την ώρα που το βλέπετε το κλειδί μέσα στην κλειδαριά να σκεφτείτε ότι το πιο σημαντικό δεν είναι πώς θα βγει από την κλειδαριά, γιατί βγαίνει από την κλειδαριά, είναι αν περνάει κάτω από την πόρτα. Αλλά φανταστείτε τώρα αν είχατε κάποιον δίπλα σας που την ώρα που το κοιτάζετε εσείς την κλειδαριά και λέτε πώς θα το βγάλω, να σας λέει είδες το ύψος της πόρτας. Θα λέγατε τι σχέση έχει το ύψος της πόρτας με το κλειδί. Κι όμως είναι η επίλυση γιατί είναι το πιο σοβαρό εμπόδιο όταν βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Αυτό που προσπαθώ να σας δώσω σαν ιδέα με αυτό το παράδειγμα είναι ότι η πλάγια σκέψη είναι πολύ αποτελεσματική και θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία που υπάρχει σχεδόν σαν ανέκδοτο στον τομέα της πλάγιας σκέψης. Είναι μια ιστορία από τον Ντεμπόνο που ήταν ένας από τους ειδικούς. Είναι ένας πατέρας ο οποίος θέλει να δώσει τη κληρονομιά του στα τρία παιδιά του και λέει στα τρία παιδιά του θα δώσω το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτόν που θα βρει τη λύση στο εξής πρόβλημα. Άρα τώρα φανταζόμαστε τον Παντελή με τρία παιδιά και τους λέει θα σας δώσω 100 ευρώ στον καθένα και θέλω αυτό το δωμάτιο που βλέπετε να μου το γεμίσετε με αυτό που θα αγοράσετε. Πήγαινε λοιπόν ο πρώτος και αγοράζει στάχια. Αγοράζοντας στάχια καταφέρνει και γεμίζει μόνο το μισό δωμάτιο. Ο δεύτερος βλέποντας αυτήν την παρατήρηση σκέφτεται να αγοράσει πούπουλα. Αγοράζει πούπουλα, καταφέρει να πάει στα 3/4 αλλά και αυτός αποτυχαίνει. Άρα ο τρίτος βλέποντας ότι υπάρχει μια δυσκολία σκέφτεται διαφορετικά και αποφασίζει αυτή τη φορά να πάρει ένα κερί και να το ανάψει. Και την ώρα που το κερί φωτίζει όλο το δωμάτιο, γεμίζει όλο το δωμάτιο και λύνει το πρόβλημα. Θα μου πείτε, είναι όντως μια λύση?
Ναι, γιατί ο πατέρας ζήτησε απλώς το δωμάτιο να είναι γεμάτο από αυτό που θα έχετε πάρει. Άρα το γέμισε φως και έτσι το έλυσε. Αυτό που σας δείχνει η πλάγια σκέψη είναι ότι μερικές φορές το πρόβλημα του προβλήματος δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ο λύτης. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πώς εξετάζουμε το πρόβλημα και όχι ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα, αν το εξετάζουμε με έναν, ας το πούμε έτσι, προβληματικό τρόπο, η επίλυση δεν είναι προβληματική, απλώς εμείς δεν τη σκεφτόμαστε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχετε σε αυτό το πλαίσιο, φανταστείτε τώρα ότι βάζετε 9 σημεία, 3x3, και σας ζητάει κάποιος να περάσετε από αυτά τα 9 σημεία χρησιμοποιώντας μόνο και μόνο μία τεθλασμένη η οποία να αποτελείται μόνο από 4 κομμάτια. Αλλά όταν εξετάζετε για πρώτη φορά αυτό το πρόβλημα, είναι ένας γρίφος του Μάρβιν Μίνσκι και έτσι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε και αυτή την εκπομπή σε αυτήν την πολύ δυνατή προσωπικότητα, την μεγαλοφία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήθελα να δώσω αυτό το παράδειγμα με την έννοια ότι όταν βλέπετε λοιπόν αυτό το τετράγωνο και προσπαθείτε να κάνετε τις κινήσεις, ξαφνικά πέφτεστε σε μια πολύ απλή παγίδα, είναι ότι νομίζετε ότι το τετράγωνο αποτελεί τον χώρο επίλυσης του προβλήματος. Μόλις σκεφτείτε ότι ο χώρος επίλυσης του προβλήματος είναι μεγαλύτερος από τον χώρο του προβλήματος, τότε θα καταλάβετε ότι πολύ εύκολα η τεθλασμένη σας, αν βγει εκτός, θα δώσει την λύση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα, είχα δύο μαθητές στο ΣΚΑΚΙ, μου είχαν δώσει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί και να μην το θυμούνται οι ίδιοι, αλλά έχει ενδιαφέρον. Μου έδωσαν ένα πρόβλημα το οποίο είχε ένα πρόβλημα σε μια περιοχή της Κακέρας και φαινόταν το όλο πλαίσιο να δημιουργείται από αυτή την περιοχή της Κακέρας. Και τελικά η επίλυση του προβλήματος γινόταν από μια εντελώς διαφορετική περιοχή της Κακέρας που είχε επιπτώσει στην ίδια. Το θυμούνται? Δεν το θυμούνται. Δεν το θυμούνται. Κι όμως ήμασταν στο Θησίο. Τέλος πάντων. Άρα αυτό σημαίνει τι? Ήταν ένα ματ σε μερικές κινήσεις, όμως οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν γινόταν από ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να φύγει μακριά για να ξανάρθει. Και όταν το εξετάζουμε γραμμικά αυτό το πρόβλημα, έχουμε την εντύπωση ότι από ό,τι φαίνεται τα κομμάτια είναι σε αυτή την περιοχή. Αλλά τώρα δεν θέλω να σας δώσω το παράδειγμα που είναι σχεδόν ανέκδοτο. Έχετε δύο φίλους. Έχετε τον Παντελή και τον Νίκο. Είναι σκοτάδι. Και ο Παντελής βλέπει τον Νίκο να ψάχνει κάτι. Του λέει, τι έχασες? Λέει ο Νίκος, έχασα τα κλειδιά μου. Μετά ο Παντελής το σκέφτεται, δεν βλέπει τίποτα. Λέει, εδώ τα έχασες τα κλειδιά σου, Νίκο? Και λέει ο Νίκος, όχι Παντελή μου, απλώς εδώ βλέπω γιατί έχει φωτισμό. Άρα αυτό πολύ συχνά τι γίνεται, το βλέπουμε αυτό, θα έχει και επιπτώσεις και σε άλλους τομείς, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, λόγου δογματισμού και προβληματισμού του ανθρώπου που πρέπει να λύσει το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά όχι επειδή δεν λύνεται και δεν είναι επιλύσιμο, είναι επειδή δεν μπορεί να ξεφύγει από το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό όταν κάνουμε διδασκαλία στα παιδιά. Μερικές φορές τα παιδιά μπλοκάρουν σε ένα σημείο, εμείς δεν εντοπίζουμε ακριβώς γιατί μπλοκάρουν σε αυτό το σημείο και θεωρούν ότι η λύση πρέπει να βρεθεί από αυτό το σημείο και μετά. Όταν το εντοπίσουμε όμως μέσα στο πλαίσιο της έξυπνης παιδείας, εντοπίσουμε μερικά εμπόδια που μπορεί να έχει ένα παιδί λόγω ακοής, λόγω οπτικού πεδίου, λόγω κινητικότητας, τότε μπορούμε να βρούμε τη λύση πολύ εύκολα. Άρα θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση ήμασταν στο τρένο και έβλεπα μία μητέρα να διδάσκει στο παιδί της πώς ανοίγουμε ένα μπουκάλι νερό.
Το μπουκάλι νερό, για όσους τα βλέπουν αυτά τα μπουκάλια νερό, ήταν ένα μπουκάλι που σας επιτρέπει ουσιαστικά να δαγκώσετε το πάνω μέρος και να το τραβήξετε με τα δόντια και να ανοίξει από μόνο του. Άρα η μαμά έδειχνε το μπουκάλι, το οποίο ήταν κάθετο σε σχέση με την επιφάνεια του τραπεζιού μέσα στο τρένο, έδειχνε αυτό στο παιδί της που ήταν πολύ μικρό, και πάνω κάτω τι έκανε, με το χέρι τι έδειχνε, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει. Μετά έλεγε λοιπόν στο παιδί, πάρ' το εσύ, το παιδί το κρατούσε με τα δύο χέρια και δεν έκανε καθόλου την κίνηση που έκανε η ίδια. Όταν εξετάσαμε λοιπόν αυτό το παιδί, πώς συμπεριφερόταν, καταλάβαμε ότι το παιδί ήταν παιδί της κίνησης και όχι του οπτικού πεδίου. Άρα όσο και να χτυπιόταν η μαμά, δεν έβλεπε την λύση. Άρα τι κάναμε, βάλαμε το χέρι του παιδιού στο πάνω μέρος του μπουκαλιού, βάλαμε το χέρι της μάνας πάνω από το χέρι του παιδιού, η μάνα έκανε την κίνηση που ανοίγει το μπουκάλι, το παιδί ένιωσε την κίνηση, μετά την ξαναέκλεισε, πάλι το ένιωσε, μετά έβαλε το χέρι της και είπε άνοιξέ το, το παιδί το άνοιξε αμέσως. Άρα ο προβληματισμός ποιος είναι εδώ, είναι ότι την ώρα που διδάσκουμε, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε μία μέθοδο που είναι αυτή που φυσιολογικά είναι πιο κοντά σε εμάς. Όμως, ένας έξυπνος δάσκαλος πρέπει να καταλάβει ότι τα χαρακτηριστικά του μικρού μαθητή μπορεί να είναι διαφορετικά και πρέπει να αλλάξει η μεθοδολογία, να βρει μία μέθοδο που να είναι πιο κοντά στην εγκεφαλική του δράση, να θεωρεί ότι είναι αυτονόητο από την πλευρά του μαθητή, να τη χρησιμοποιήσει για να γίνει η επίδυση και στη συνέχεια να του δείξει ως κωδικοποίηση την προηγούμενη μέθοδο. Εδώ ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί από τη στιγμή που το παιδί το μικρό κατάλαβε πώς ανοίγει το μπουκάλι, όταν δεχόταν ως συμβουλή άνοιξέ το ή κλείστο, χωρίς να υπάρχει καμία εξήγηση με το χέρι, καταλάβαινε ότι ήταν ισόμορφο από αυτό που είχε κάνει με την κίνηση του χεριού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν εντοπίσουμε τις τάσεις του παιδιού, μπορούμε να προσπεράσουμε εμπόδια τα οποία είναι αδιανόητα και τότε το παιδί κάνει μια υπέρβαση, διότι θεωρούσε πριν ότι το μπουκάλι δεν θα άνοιγε με τίποτα και μετά καταλαβαίνει ότι το μπουκάλι ανοίγει πολύ εύκολα. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα που θα συμβεί σε πολλά σημεία της εκπαίδευσης, όπου θα χρησιμοποιήσουμε την πλάγια σκέψη. Πάνω κάτω βλέπουμε, είναι μια τεχνική που έχουμε και στην πληροφορική που λέγεται backtracking, δηλαδή άμα πάμε με τοπικά, μετά βλέπουμε ότι σταματάει, ανεβαίνουμε ξανά στο δέντρο επίδυσης, αλλάζουμε κλαδί και πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν ήταν το ανάλογο με την πόρτα που είπαμε με το κλειδί. Θα πρέπει όμως να σχεδιάσουμε μια στρατηγική. Άρα ας περάσουμε στο θέμα της στρατηγικής, πάρα πολύ απλή. Θέλω τώρα να φανταστείτε να κάνετε αυτό το τεστ με το παιδί σας, να του πείτε να ζωγραφίσετε μια πόρτα. Άλλοι ζητάνε να ζωγραφίσουμε ένα αρνί, εμείς θα μείνουμε στην πόρτα. Άρα όταν ζωγραφίζουμε μια πόρτα, έχουμε πολλές ενδείξεις στο πώς βλέπουμε μια πόρτα. Άρα θα δείτε ότι πολλά παιδιά θα ζωγραφίσουν μια πόρτα που μοιάζει με μια πόρτα, θα είναι πάνω κάτω ένα ορθογώνιο. Στη συνέχεια, άμα τους πείτε αν έχουν ζωγραφίσει μόνο το ορθογώνιο και τους πείτε είναι εντάξει, θα σταματήσουν εκεί. Έχουμε άλλα παιδιά που θα προσθέσουν το πόμολο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην έννοια της πόρτας, γιατί μια πόρτα που δεν έχει καθόλου πόμολο είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει, εκτός βέβαια αν υπάρχει αισθητήρας και ανήκουμε σε μια άλλη διαφήμιση. Άρα εδώ θα εμφανιστεί ένα άλλο θέμα, είναι με τεσσέρες, πώς η πόρτα στηρίζεται πάνω στον τοίχο. Άρα θα δείτε ότι μερικά παιδιά όντως θα σκεφτούν να βάλουν αυτά τα τρία στηρίγματα και μερικά θα συνεχίσουν αυτή την πορεία και θα ζωγραφίσουν και την κλειδαριά. Τα πιο έξυπνα θα ζωγραφίσουν και το κλειδί.
Για ποιο λόγο? Γιατί ό,τι και να κάνετε από όλα τα προηγούμενα, άμα δεν έχετε το κλειδί, δεν ανοίγει η πόρτα. Άμα η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, τότε δεν είναι η πόρτα, είναι πέρασμα. Άρα εδώ έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε και σε επίπεδο στρατηγικής. Πάνω κάτω τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν βλέπετε σε ένα πρόβλημα έναν τοίχο, ψάξτε την πόρτα. Άμα βρείτε μία πόρτα, ψάξτε το κλειδί. Αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος επίλυσης προβλημάτων που είναι πιο αποτελεσματικός από το απλώς θα πρέπει να τρυπήσω τον τοίχο. Να ξέρετε ότι αντίστροφα στην αρχαιότητα στην Ελλάδα οι πόρτες ήταν τόσο καλά φτιαγμένες που τρυπούσαν τους τοίχους για να περάσουν στο σπίτι χωρίς να περάσουν από την πόρτα. Άρα εδώ τι γίνεται? Άμα το σκεφτείτε έτσι ορθολογικά, θα δείτε ότι η στρατηγική βασίζεται σε μια ιδέα. Σε αυτή την έξυπνη παιδεία είναι ότι ο πρώτος στόχος δεν είναι ο στόχος, είναι τα εμπόδια. Κλασικά στοχεύουμε τον στόχο και ξεχνάμε τα εμπόδια και μας εμφανίζονται στη συνέχεια. Όμως εδώ τι κάνουμε? Πρώτα εντοπίζουμε τα εμπόδια, μετά δημιουργούμε μια στρατηγική που τα αποφεύγει και εφόσον τα αποφεύγει βρίσκεται η λύση. Στην πορεία μας, στη ζωή μας, μπορεί να σκεφτούμε το εξής. Ο στόχος, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ απλός, είναι να πεθάνουμε. Ο τελικός. Και στη συνέχεια, η δεύτερη μας ζωή. Αλλά το ενδιάμεσο αποτελείται από εμπόδια. Η ζωή μας χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη σειρά των εμποδίων που θα προσπεράσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, παρά από το στόχο. Αυτό σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο, το παίρνω συχνά σαν παράδειγμα με το τρέξιμο στα 100 μέτρα και στα 110. Στα 100 μέτρα δεν υπάρχει εμπόδιο, αλλά πάνω κάτω σας λένε να τρέχετε γρήγορα. Στα 110 μέτρα υπάρχουν εμπόδια και το πρώτο πράγμα που κάνουμε στην προπόνηση είναι να τρέξουμε δίπλα από τα εμπόδια για να μάθει πρώτα το μάτι που βρίσκονται τα εμπόδια. Στη συνέχεια πλησιάζουμε πιο πολύ τα εμπόδια και τρέχουμε με την λεγόμενη φτερούγα μόνο με ένα πόδι πάνω από τα εμπόδια, το άλλο είναι απ' έξω. Και όταν το καταλαβαίνουμε καλά αυτό, μετά βάζουμε τα δύο πόδια. Όταν βάζουμε τα δύο πόδια, ο προπονητής δεν μας μαθαίνει να προσπερνάμε τα εμπόδια, μας μαθαίνει να τρέχουμε με εμπόδια. Άρα, η αρμονική πορεία του δρομέα στο έδαφος και πάνω στα εμπόδια στην πραγματικότητα είναι ότι έχει ενσωματώσει τα εμπόδια μέσα στην πορεία του, άρα δεν τρέχει ένα κλασικό δρόμο στον οποίο έχουμε βάλει επιπλέον εμπόδια. Ο δρόμος είναι με εμπόδια εξ αρχής. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η πορεία του, και πάλι έχει ενδιαφέρον πώς θα το προσεγγίζει, να θυμάστε ότι όταν βλέπετε το εμπόδιο θα πηδήξετε ψηλά και θα πέσετε χαμηλά, αλλά θα χάσετε ταχύτητα. Όταν βλέπετε απλώς μια υπέρβαση, τι κάνετε? Πηδάτε στο ελάχιστο για να προσπεράσετε το εμπόδιο, ίσα ίσα να φτάσετε λίγο πιο πάνω του, γιατί ο στόχος σας δεν είναι η προσπέραση αυτού του εμποδίου, είναι πώς θα ελαχιστοποιήσετε το κόστος ενέργειας που θα παραχτεί από το γεγονός ότι θα πέσετε. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά και στο τριπλούν. Άρα, όταν βλέπουμε λοιπόν ότι στον χώρο των αθλημάτων χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές, πρέπει να φανταστούμε ότι στον χώρο των εγκεφαλικών υπάρχει και το ανάλογο. Τα εμπόδια σε ένα πρόβλημα μπορεί να είναι όταν επιληθούν τα λύματα ενός θεωρήματος. Άρα, προσπερνάμε μόνο τα εμπόδια και κατά συνέπεια, για να προσπεράσουμε μια δυσκολία, η έξυπνη παιδεία τι κάνει? Κοιτάζει πρώτα τα εμπόδια. Θα ήθελε λοιπόν να σας δείξω τελικά που το πάμε αυτό το πλαίσιο. Όταν βλέπετε τον πίνακα με το κρυφό σχολείο, το φαντάζεσαι Παντελή. Ωραία. Ποιο είναι το εμπόδιο? Το σκοτάδι, το φως, η διδασκαλία του παπά, τα παιδιά, ο μαχητής, η είσοδος, η έξοδος. Αυτό που βλέπουμε σε αυτό το πίνακα είναι πολύ χαρακτηριστικό από όλα αυτά που λέμε. Έχουμε έναν δάσκαλο ο οποίος δεν ασχολείται με καμία λεπτομέρεια και απλώς διδάσκει. Έχουμε μικρούς μαθητές
που δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο εκτός από την απολαβή γνώσεων. Και έχουμε έναν μαχητή ο οποίος παρακολουθεί το μάθημα και ταυτόχρονα κρατάει το τουφέκι του, γιατί είναι έτοιμος να υπερασπιστεί αυτή την τάξη. Αυτός είναι εμπόδιο, είναι λεπτομέρεια, είναι ένδειξη. Αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτόν τον πίνακα είναι ότι η τοποθέτηση του καθενός εξαρτάται και από τους άλλους. Οι μαθητές ακούν μόνο τον δάσκαλο επειδή είναι σίγουροι λόγω του μαχητή. Ο δάσκαλος ασχολείται με τον μαχητή και με τους μαθητές, διότι ξέρει ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουν μια εξουσία που είναι εχθρική είναι να είναι της ουσίας. Και ο μαχητής παρακολουθεί τα λεγόμενα του δασκάλου, παρόλο που αρχικά θα είχαμε την εντύπωση ότι απευθύνονται μόνο στους μικρούς μαθητές, για έναν πολύ απλό λόγο: η διδασκαλία είναι για όλους και όχι για τους μικρούς και τους μεγάλους. Άρα η διαφώτιση μέσω της διδασκαλίας αγγίζει τους πάντες, απλώς τους αγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο ανάλογα στο που βρίσκονται σε μία θέση και πάνω σε μία σκακέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται όταν μαθαίνουμε στα παιδιά να παίζουν σκάκι. Δεν το κάνουμε για να γίνουν σκακιστές, το κάνουμε για να εκπαιδευτούν στον τρόπο σκέψης που υπάρχει όταν πρέπει να έχουν ολικές γνώσεις, τοπικές, αλγοριθμικές, τακτικές, στρατηγικές, και αυτό θα είναι ωφέλιμο για να μάθουν και άλλα μαθήματα με έναν τρόπο έμεσο, χρησιμοποιώντας την πλάγια σκέψη, και πρέπει να το δούμε αυτό με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, λέγοντας ότι αυτή η έμεση προσέγγιση γίνεται με έναν τρόπο πρακτικό, χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές. Γενικότερα, επειδή αναφερθήκαμε στο σκάκι, μην νομίζετε ότι υπάρχει μόνο το σκάκι. Είναι πολύ καλό για την ανάπτυξη των παιδιών όσο αφορά τη σκέψη, και το σκάκι και οι ντάμες και το γκο, γιατί έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε βέβαια και το X σαν προετοιμασία για το γκο, και να καταλάβουμε ότι ανάλογα με τις κακέρες πάνω στις οποίες παίζουμε, ανάλογα με τα παίγνια πάνω στα οποία παίζουμε και με τον τρόπο που παίζουμε, όλα αυτά έχουν εφαρμογές και σε άλλους τομείς. Άρα η ιδέα πάντοτε σε ένα παίγνιο στρατηγικής δεν είναι να είναι παίγνιο, είναι να είναι εργαλείο εκμάθησης στρατηγικής. Το παίγνιο δημιουργεί χαρά, άρα το παιδί θα αφοσιωθεί πάνω σε αυτό το παίγνιο, αλλά μετά θα χρησιμοποιήσει τεχνικές που έμαθε σε αυτό το χώρο να τις εφαρμόσει σε έναν άλλον. Πολύ συχνά οι γονείς θέλουν να έχουν ένα παίγνιο για το παιδί τους ως τελικό στόχο, δηλαδή θέλουν να το χαίρεται επειδή αυτό είναι παίγνιο. Στην πραγματικότητα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε, και θα είναι ένα βασικό στοιχείο στην έξυπνη παιδεία, είναι ότι όλα μπορούν να ερμηνευτούν ως παίγνια, αλλά επειδή γίνεται αυτό, όλα τα παίγνια μπορούν να ερμηνευτούν ως στρατηγικές. Και σημασία είναι πώς θα κάνω την υπέρβαση για να μάθω μία νέα γνώση, πώς θα την αφομοιώσω, πώς θα εκπαιδευτώ για να μπορώ να την διαχειριστώ και σε άλλες περιπτώσεις που θα είναι λίγο διαφορετικές έως διαφορετικές, και πώς θα αποκτήσω μια ανθεκτικότητα η οποία θα μου επιτρέψει να λύσω προβλήματα που φαινομενικά φαίνονται να μην λύνονται με μια τουλάχιστον με τοπική προσέγγιση. Αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες και είναι ακριβώς αυτό που κάνει συνεχώς ο εγκέφαλός μας, και ακόμα και αν είναι λίγοι αυτοί που το πιστεύουν, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μαθηματικά και στρατηγικά, απλώς είναι λίγοι που το ξέρουν, και το κάνει μόνος του. Αν τώρα καταλάβουμε ότι το πλαίσιο της έξυπνης παιδείας είναι το εξής: έχετε έναν εγκέφαλο σε ένα μικρό σώμα που είναι ο μαθητής, αυτός πρέπει να μάθει να διαχειριστεί αυτό το σώμα με αυτόν τον εγκέφαλο, και επειδή εμείς εξετάζουμε συχνά μόνο το μικρό σώμα, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι το μέσον, ενώ ουσιαστικά είναι ο εγκέφαλος. Το βλέπουμε με έναν πολύ ωραίο τρόπο στους αγώνες κούρσας, όπου έχετε ακριβώς τα ίδια αυτοκίνητα. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά σε πολύ απλό επίπεδο, στα καρτ.
Στα χάρτη έχετε ακριβώς τα ίδια κάρτη με όλους και βλέπετε λοιπόν ότι κάθεται κάποιος και σε κάθε στροφή πάει λίγο πιο γρήγορα από τον άλλον. Ξανά λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα. Μετά από δεν ξέρω πόσες στροφές πάει πολύ πιο γρήγορα από τον άλλον, ενώ ουσιαστικά δεν πήγε ποτέ πολύ πιο γρήγορα. Αλλά τι γίνεται? Όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο από την διαχείριση του οδηγού και όχι από το αυτοκίνητο. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με τα παιδιά. Η διαχείριση του εγκεφάλου, ενώ είναι πρωταρχικός στόχος, φαίνεται να είναι δευτερεύον, επειδή ασχολούμαστε πιο πολύ με τη συμπεριφορά του παιδιού και ουσιαστικά είναι σαν να θεωρείτε όταν βλέπετε ένα αυτοκίνητο ότι δεν υπάρχει οδηγός και απλώς κοιτάζετε από τις κινήσεις του αυτοκινήτου πώς συμπεριφέρεται και από εκεί αποφασίζετε ότι ξέρετε τη στρατηγική που έχει μέσα του. Το πρώτο λάθος βέβαια είναι ότι το αυτοκίνητο δεν έχει καμία στρατηγική, γιατί δεν έχει κανένα στόχο. Είναι μόνο ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός και είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Στην έξυπνη παιδεία τι κάνουμε? Κοιτάζουμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται το παιδί τον κόσμο και μετά βοηθάμε το παιδί. Ενώ κλασικά σκεφτόμαστε πρώτα να βοηθήσουμε το παιδί και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι έχει άλλη αντίληψη. Άρα πρώτα κοιτάζουμε την αντίληψη του κόσμου και θα εφαρμόσουμε τεχνικές πάνω σε αυτόν τον χώρο, την νοόσφαιρα αν θέλετε, για να έχουμε ουσιαστικά όχι μόνο μία απόδοση που αυτό το αναζητούν όλοι, αλλά στην πραγματικότητα έναν τρόπο πολύ στρατηγικό για να αποφύγουμε πρώτα τα εμπόδια και να πετύχουμε τους στόχους στη συνέχεια.